Εάν εγώ σαν διευθυντής δεν δώσω βεβαίωση στην πρωτοβάθμια, να βεβαιώνω εγώ σαν διευθυντής ότι έχω στέγη να στελάσω το Α1 και Α2, θα μου πούνε, δεν έχεις. Γεια σας. Γεια σας. Δεν έχει αίθουσες. Γεια σας. Έτσι. Είναι 26 νεοεγγραφέντες, 26 παιδιά. Θα είναι Α1, Α2. 13 και 13. Πέρυσι είμαστε τυχεροί, λειτουργήσε εξαθέσιο γιατί έφυγε το νηπιαγωγείο από εδώ. Έφυγε γιατί έγινε διθέσιο και έφυγε. Αν δεν γινόταν διθέσιο, δεν θα έφυγε από εδώ, δεν θα είχαμε. Έφυγε γιατί ο Δήμος θα πάει σε 70.000 και το νηπιαγωγείο. Αυτό θα πει. Αυτό πρέπει να πει. Με πίεση όμως και. Έγινε, δεν έγινε. Έγινε με πίεση. Ο Δήμος και πήγε στο νηπιαγωγείο. Αυτό το λέω. Ναι, δεν θεωρείται στο νηπιαγωγείο. Όμως δεν θεωρείται στο νηπιαγωγείο. Είμαστε την αυλή μηχανή του νηπιαγωγείου. Μια χαρά είναι αυλή μηχανή. Αυτό που ζήσαμε εδώ, στα τόπια, έγινε μια χαρά. Κοίταξε, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι το νηπιαγωγείο έφυγε από εδώ. Είμαστε τυχεροί που έφυγε γιατί έγινε διθέσιο. Αν δεν γινόταν διθέσιο, δεν θα έφυγε από εδώ. Δεν θα είχαμε αυτή την αίθουσα. Αλλά αναγκαστικά λοιπόν από τη στιγμή που γίνεται διθέσιο, γίνεται ας το πούμε καινούριο νηπιαγωγείο και φεύγει το νηπιαγωγείο και αδειάζει μια αίθουσα για εμάς εκεί πάνω. Όμως είμαστε πάλι τυχεροί διότι η έκτη τάξη έχει 4 παιδιά, είχε 4 παιδιά, και την αποθήκη την κάνουμε αίθουσα. Εκεί πάνω έχουμε 2 αίθουσες τώρα. Όμως του χρόνου αυτή η αποθήκη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά για αίθουσα. Διότι η έκτη τάξη είναι 8 παιδιά, δεν γίνεται να βάλουμε εκεί μέσα 8 παιδιά. Με το, τα 4 ήταν, ας το πούμε, εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, θέλουμε το Σεπτέμβρη οπωσδήποτε, μα οπωσδήποτε τρεις αίθουσες. Έτσι. Για να γίνει ευταθέσιο. Έχουμε κάνει μια διαδρομή εδώ στο Δημοτικό Σχολείο Καλασσών και κάθε χρόνο κάτι κάνουμε και το αναβαθμίζουμε. Ο κόσμος, ξαναλέω ότι είναι αλλημέρωτος. Δεν ξέρει τι γίνεται εδώ.